Για τέταρτη μέρα συνεχίζονται, κυρίες και κύριοι, έρευνες στη λίμνη των Κρεμαστών για τη 48χρονη από το Καρπενήσι που έχει εξαφανιστεί. Με ειδικό ρομποτικό μηχάνημα σήμερα σκιαγραφείται ο βυθός, μήπως και εντοπιστεί κάτι που θα οδηγήσει στο τι συνέβη τελικά στη γυναίκα. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες από διασωστικές μονάδες στη λίμνη των Κρεμαστών για να εντοπιστεί 48χρονη που αγνοείται από την περασμένη Πέμπτη. Στη γέφυρα της Τατάρνας βρέθηκε το αυτοκίνητό της. Οι αναρτήσεις της στα social media για κάποια σημειώματα που έχει αφήσει κάνουν τους δικούς της να φοβούνται ότι έχει κάνει κακό στον εαυτό της. Από το απόγευμα του Σαββάτου στο σημείο έφτασαν και διασώστες του Ερυθρού Σταυρού με ειδική ρομποτική συσκευή που σκανάρει το βυθό σε βάθος δεκάδων μέτρων. Το μηχάνημα από το βράδυ έχει εντοπίσει κάτι που προσομοιάζει με ανθρώπινη σωρό σε βάθος 80 μέτρων στη λίμνη, σε πολύ κοντινή απόσταση από τη γέφυρα και το σημείο που ήταν το αυτοκίνητο της 48χρονης. Η πολιτική προστασία του δημογράφων κάνει ό,τι είναι παρόν. Στις έρευνες συμμετέχουν ένα ντρόουν της ΕΜΑΚ, πυροσβέστες. Οι δίτες της ΕΜΑΚ έχουν ψάξει σε βάθος έως και 25 μέτρα και το πρωί δόθηκε εντολή από την ηγεσία του λιμενικού να μεταβούν στο σημείο έμπειροι βατραχάνθρωποι της ΜΙΑ. Είναι 4 δίτες, έχουν κάνει την πρώτη εξόρμηση, οι 2 πρώτοι, φτάσαν σε ένα ορισμένο βάθος, δεν βρέθηκε κάτι μέχρι στιγμής και θα επιχειρήσουν οι επόμενοι 2. Η αγνοούμενη μένει στο Καρπενήσι σε απόσταση 70 χιλιόμετρων από το σημείο των ερευνών. Είναι παντρεμένη με ένα παιδί που σπουδάζει. Λίγο καιρό πριν είχε καταγγείλει στην αστυνομία ότι είχε πέσει θύμα ενδοοικογενειακής βίας. Ο σύζυγός της κλήθηκε από την αστυνομία και έδωσε εξηγήσεις, ενώ βρίσκεται στον τόπο των ερευνών από την πρώτη στιγμή. Ως ένα άτομο δυναμικό και με πολλαπλά ενδιαφέροντα τη χαρακτηρίζουν όσοι τη γνωρίζουν, έστω και λίγο στο Καρπενήσι όπου μένει και δουλεύει. Η κοπέλα, από ό,τι έδειχνε, ήταν ένα άτομο κοινωνικό, πάντα με στην καλή χαρά. Οι έρευνες εκτός από τη λίμνη συνεχίζονται και στη Στεριά, επίσης χωρίς αποτέλεσμα. Δυναμική είναι και η συμμετοχή μελών εθελοντικών ομάδων, κάποιοι εκ των οποίων γνωρίζονται με τη 48χρονη. Πάμε να δούμε τώρα τα νεότερα από τις έρευνες. Στο Καρπενήσι βρίσκεται η Αντιγόνη Θάνου. Αντιγόνη. Κυρίτσα, οι έρευνες για τον εντοπισμό της 48χρονης αγνοούμενης θα συνεχιστούν και αύριο. Πρέπει να σου πω ότι ήδη από νωρίς το μεσημέρι, εξειδικευμένο κλιμάκιο του λιμενικού πραγματοποιούσε καταδύσεις αναδιάδες. Λίγο μετά τις 6 και 4 σταμάτησαν, καθώς σιγά σιγά θα πέσει και ο ήλιος. Μέχρι στιγμής δεν έχουν καταφέρει να εντοπίσουν κάτι. Πρόκειται για μια λίμνη, μάλιστα, με ιδιαίτερη μορφολογία. Και δεν υπάρχει καλή ορατότητα, γιατί κυρίως έχει λάσπη και φθερτά υλικά μέσα. Οπότε αντιλαμβανόμαστε όλοι πόσο δύσκολο είναι το έργο που καλούνται και εκείνοι. Στόχος τους είναι να πιάσουν σε εισαγωγικά τα 72 μέτρα βάθος, όπου εντοπίστηκε χθες το ρομπότ του Ερυθρού Σταυρού, κάτι που ενδεχομένως να σχετίζεται με ανθρώπινη σωρό. Εδώ πρέπει να σου πω, κλείνοντας, ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη επιχείρηση, καθώς βρίσκονται αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις, αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Σε ευχαριστούμε, Αντιγόνη.